Υπουργός Παιδείας, αλλά τώρα δεν είναι υπουργός, είναι υποψήφια. Είναι υπουργός, ναι. Παραμένει βεβαίως, αλλά είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά. Είναι κοντά μας, αλλά από Skype σύνδεσε ο κύριος Ζαχαριάδης, υποψήφιος και αυτός στο βόρειο τομέα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Καλή καλά. Καλό κουράγιο. Και η κυρία Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ στο δυτικό τομέα. Ελπίζω να μην φέρατε τα γάντια του box εδώ σήμερα και έχουμε μάτς. Όχι. Είπαμε. Ηρεμία. Ωραίο λοιπόν, σποτάκι. Ωραίο. Νομίζω από τα καλύτερα σποτ που έχουν γίνει. Μαχητικό. Προσωπικά δυναμικό, πολύ ωραίο. Μαχητικό. Πολύ πρωτότυπο. Με βοήθησε ο άντρας μου. Ήταν ιδέα Maximum Mumuri όλο αυτό. Ωραίο, ήταν πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά τι είπαν. Του άρεσε πάρα πολύ. Άρεσε τα παιδιά. Να βλέπουν τη μάνα του τώρα τόσο δυναμική, πώς να μην αρέσει. Βέβαια. Στο δυτικό τομέα λοιπόν. Τώρα πάμε, κυρία Υπουργέ, να σχολιάσουμε αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας και έχει ξεσηκώσει κουρνιαχτό μεγάλο από χθες. Τι λέτε εσείς. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνδράμει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο να χτιστεί ένα ανάχωμα, στο να μην μπει ο κύριος Κασιδιάρης και το κόμμα του στη Βουλή. Θέλω να θυμίσω ότι δεν ψήφισε τη συγκεκριμένη διάταξη που φέραμε στη Βουλή για να υψωθεί ένα ανάχωμα και χάρη στην οποία εν τέλει δεν είναι υποψήφιο το κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Θέλω να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία προϊστορία. Θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Βούτσης στη Βουλή μιλούσε για ευπρόσδεκτες και ότι δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι. Υπάρχει μία ιστορία σε σχέση με αυτό. Η οποία τεκμέρει. Η οποία γεννά πολλά ερωτηματικά. Γεννά πολλά ερωτηματικά. Ναι. Και με πραγματικά κορύφωση αυτής της προσπάθειας, θα έλεγα, της τάσης, το γεγονός ότι δεν ψήφισε. Δεν ψήφισε τη συγκεκριμένη διάταξη, χάρη στην οποία σήμερα. Εδώ αυτή η δήλωση τι σας λέει, σας ότι ψαρεύει σε κάποια νερά ή μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν παραπλανηθεί ενδεχομένως. Τι λέει. Εντάξει, νομίζω εσκεμένα την αφήνει λίγο φλού, πιστεύω. Εσκεμένα. Αλλά εγώ στέκομαι σε κάτι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, που είναι ότι σήμερα, εάν ο κύριος Κασιδιάρης δεν είναι υποψήφιος, είναι διότι η Νέα Δημοκρατία ύψωσε ένα ανάχωμα. Και εδώ θέλω να με δίκαιη. Και το ΠΑΣΟΚ μαζί. Αυτό πήγα να πω. Γι' αυτό είπα. Θέλω να με δίκαιη. Είπα, λέω. Και σε αυτό συνέδραμε και το ΠΑΣΟΚ. Και να σας πω και κάτι. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό ποιο. Το δημοκρατικό τόξο να είναι ενωμένο. Με το ΠΑΣΟΚ είχαμε διαφωνίες και στη συγκεκριμένη διάταξη. Είναι προς τιμή του ότι το ψήφισε. Βέβαια. Αλλά είναι σημαντικό ότι ακούσατε τις προτάσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Και αν μας ακούγατε σωστά και ό,τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ, δεν θα χρειαζόταν να φέρετε και δεύτερη τροπολογία, κύριε Τσίπρα. Αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας επί της αρχής. Πώς. Αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, η διατύπωση αυτή επί της αρχής είναι σωστή. Δηλαδή ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να αποψηλώσεις αυτό το μέτωπο. Ο θεσμικός που περιγράφετε εσείς και στο οποίο δεν ήταν παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ, απουσίαζε και ορθώς το λέτε, αλλά και ο δημοκρατικός. Ένα λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη. Θα το πείτε τώρα. Αλλά και ο στρατηγικός, ο δημοκρατικός που λέει ότι προσπαθώ να πείσω όλους εκείνους που δεν είναι φασίστες, αλλά θεωρούν ότι αυτό είναι ο αντισυστημισμός, ότι δεν είναι εκεί το μέλλον τους. Δεν θα βρουν εκεί καλό. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται εγώ να ερμηνεύσω τον κύριο Τσίπρα, ναι. Προφανώς. Θα πω μόνο ότι το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, γεννά πάρα πολλά ερωτηματικά. Μάλιστα. Ενώ είχε την επιλογή να υψώσει ένα τείχος, επέλεξε να μην υψώσει τείχος εκείνη τη στιγμή. Επέλεξε να μην ψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη. Και αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, αν δεν είχαμε φέρει αυτή τη διάταξη, σήμερα θα ήταν υποψήφιος ο κύριος Κασιδιάρης στη Βουλή των Ελλήνων. Για πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη να σας απαντήσει. Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη, είναι θολή η δήλωση αυτή. Αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, όπως λέει και υπουργός. Δηλαδή μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι και αλλιώς. Τι είναι. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, πιο ξεκάθαρη και διαυγής τοποθέτηση από αυτή που έκανε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας και από αυτή την οποία οφείλουν να κάνουν όλες οι ηγεσίες των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η μάχη απέναντι στο φασισμό, στο ναζισμό, δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος ή ενός χώρου, είναι υπόθεση όλων μας και εγώ καλώ τις επόμενες ώρες όλους να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φασίστες, δεν είναι ναζιστές. Δηλαδή αν την έκανε αυτή τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης θα τη χαιρετίζατε, λέτε. Εγώ καταδίκασα με τον πιο κατηγορηματικό και έντονο τρόπο, παρόλο που δεν είμαι έντονος, τη δήλωση του κυρίου Σκέρτσου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Ναι. Και νομίζω ότι όλοι είχαμε δίκιο που τον κατακεραυνώσαμε τον κύριο Σκέρτσο. Τα μάζεψε γρήγορα πίσω και έκανε διορθωτική δήλωση. Διότι το θέμα της ιστορικής μνήμης, της γνώσης και της αλήθειας απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό είναι πάντα επίκαιρο. Τώρα,
Όποια και από τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που ήρθε στη Βουλή... Εσάς σας καθιστά και... λίγο, θολώνει λίγο την εικόνα σας, αυτό που σας είπε και η κυρία Κεραμέως, ότι δεν ψηφίσατε αυτή την τροπολογία. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι. Όποια και από τις ρυθμίσεις να ψηφιζόταν στη Βουλή τον Απρίλιο του 2023, το είτε αυτή η οποία υπερψηφίστηκε, είτε αυτή την οποία εισηγήθηκε ο κύριος Κοντιάδης, το κόμμα Κασιδιάρη δεν θα είχε τη δυνατότητα καθόδου στη Βουλή. Και θέλω κύριε Ζαχαριάδη, έχει διαφορά αυτό που λέτε από τη στάση που επιλέγει ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο διεκδικεί να επιστρέψει στην διακυβέρνηση, απέναντι σε ένα τόσο κομβικό θέμα. Και εμένα το ερώτημά μου είναι αυτό για αρχή. Και δεύτερον, τι νόημα έχει αυτή η δήλωση δύο μέρες πριν από τις κάλπες? Ποιο συμβολισμό εξυπηρετεί? Μην ανακόπτετε την απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Οικονόμου. Συγνώμη, γιατί το ερώτημα κύριε. Του κυρίου Οικονόμου είναι μείζον. Προηγείται και προηγείται, βεβαίως. Ναι. Και μετά θα αρχίσει να παραπονιέται ο κύριος Οικονόμου ότι δεν το απάντησε. Δεν θα μιλιόμαστε και τέτοια. Ναι, η συζήτηση τρέχει, λέμε πειρά. Και θέλω να το προλάβω πριν τις εκλογές. Ελάτε. Έγινε ένα ολέθριο λάθος από τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έχει αναλάβει να κάνει τις καλλιγραφίες της σύγχρονης δημοκρατίας. Mm-hmm. Το οποίο προσπάθησε με άθλιο τρόπο να το διορθώσει σε ένα καφέ ο κύριος Γεραπετρίτης, έτσι όπως επιχειρεί να λύσει όλα τα πολιτικά και θεσμικά προβλήματα με συνεννοήσεις. Η δήλωση του κυρίου Τζανερίκου ότι μου έταξαν θέση σε ανεξάρτητη αρχή εάν πάρω την απόφαση, που λέω και εγώ, αυτή είναι η σωστή απόφαση, αλλά στη θεσμική λειτουργία της χώρας ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Παραμένει ένα αναπάντητο ερωτηματικό. Εγώ λοιπόν σήμερα δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά ούτε για το κόμμα μου ούτε για κανένα άλλο κόμμα, παρά τις διαφορές μας, ιδίως με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει κάνει θολές επιλογές στο παρελθόν. Θυμίζω συνομιλία Μπαλτάκου Κασιδιάρη το 2014 στη Βουλή. Θυμίζω υπουργοποίηση και σε κεντρικές θέσεις ακραίων, όχι ναζιστών, αλλά ακραίων δεξιών πολιτικών στο περιθώριο της πολιτικής. Αυτά τα οποία ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, στο περιθώριο αυτή η πολιτική που έχουν ψηφιστεί 10 φορές από το λαό, πώς το λέτε αυτό? Ναι, λέω. Επειδή δεν σας αρέσουν αυτά που λένε, δεν είναι στο περιθώριο. Ότι, όχι. Έχουν ψηφιστεί από το λαό πολλές φορές. Ακούστε. Η Νέα Δημοκρατία την περίοδο 2000-2009, ναι, για το Βορύδη, το Γεωργιάδη και τον Πλεύρη, μίλαγε ως είμαστε ακραίους στο πολιτικό περιφέρειο και τα λοιπά. Χαριάδη, είμαστε στο 23. Δεν σας βοηθάει να γυρίζετε 20 χρόνια πίσω? Όχι, δεν είναι 20 χρόνια πριν. Δεν σας βοηθάει αυτό. Είναι 10 χρόνια πριν. Εγώ σας ρώτησα αν αυτή τη δήλωση που έκανε ο Τσίπρας την έκανε ο Μητσοτάκης, θα βγαίνατε με μεγάλη χαρά και θα λέγατε μπράβο στο Μητσοτάκη που έκανε αυτή τη δήλωση? Μα δεν σας είπα, είπα την πρώτη στιγμή. Εγώ αμφιβάλλω αν θα το κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το είπα. Αμφιβάλλω πάρα είπα, πολύ αν θα το κάνατε. Εσείς αμφιβάλλετε. Θα λέγατε ψαρεύει σε ακροδεξιά νερά. Αυτό θα λέγατε. Λέω λοιπόν ποια σημεία. Εγώ δεν λέω ότι το κάνει ο κύριος Τσίπρας, αλλά θα το λέγατε. Δεν θέλω. Μα είναι εμφανές ότι δεν το λέτε εσείς. Δεν μας λέτε τότε τι νόημα έχει αυτή η δήλωση, κύριε Ζαχαριάδη. Αν εσείς πιστεύατε κάτι τέτοιο. Μας δίνετε από εσείς εκδοχή. Εσείς είστε καλοπροαίρετος. Τι νόημα έχει η δήλωση αυτή? Ποιο συμβολισμό εξυπηρετεί? Καταρχήν, όλες οι τοποθετήσεις έρχονται σε συνέχεια ερωτήσεων. Άρα, το θέμα είναι η ερώτηση. Το δεύτερον, υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα στο πολιτικό μας σύστημα. Με τα τερατουργήματα. Αγωνιάτε για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Η δήλωση αυτή τι εξυπηρετεί, ξαναρωτάω εγώ. Δύο μέρες πριν τις κάλπες. Αγωνιάτε μήπως μην είναι πολιτικά ορφανοί αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορούν να εξαστούν. Να απαντήσω. Ναι. Με τα νομοθετικά τερατουργήματα του κυρίου Βορύδη, ναι, έγινε ακραία και εκτεταμένη διαφήμιση στον κύριο Κανελόπουλο. Όταν λοιπόν σωστά απαγορεύτηκε το κόμμα Κασιδιάρη και ο αχυράνθρωπός του, ο οποίος έμπαινε μπροστά, έκανε δικό του κόμμα, το δικό του κόμμα επιτρέπεται να κατέβει στις εκλογές. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν θα είχε απαγορευτεί αυτό το κόμμα εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε φέρει αυτή τη διάταξη. Δεν θα είχε απαγορευτεί αυτό το κόμμα εάν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν είχαν υψώσει ανάγχωμα. Αλλά μου επιτρέπετε να σχολιάσω. Να τελειώσω το. Θέλετε να σχολιάσετε και μετά. Να τελειώσω. Να τελειώσω τη φράση μου. Παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, αγωνιούμε να μην μπει ο κύριος Κανελόπουλος στη Βουλή,
που ο κύριος Βορύδης τον διαφήμισε με τον κύριο Μητσοτάκη. Και γιατί δεν καταθέσατε υπόμνημα τότε, κύριε Ζαχαριάδη, και πετούσατε χαρταϊτό? Όσα χειράνθρωπο. Γιατί δεν καταθέσατε υπόμνημα, όπως σας είχαμε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ? Ένα λεπτάκι. Άμα αγωνιούσατε. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά με την κυρία Γιαννακοπούλου. Όχι, αλλά λοιπόν, παρακαλώ όμως να μιλήσουμε για την κυρία Γιαννακοπούλου. Τι έχετε πάθει? Μα πρέπει να μιλήσω κι εγώ κάποια στιγμή, κύριε Ζαχαριάδη. Να μιλήσετε άμα υποψήφια. Άμα με διακόπτετε, δεν συντονίζω εγώ τη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να βάλετε τελεία για να δώσετε το λόγο στην κυρία Γιαννακοπούλου. Εκφράζω τη δημοκρατική αγωνία όλων μας, πιστεύω. Ναι. Να μην βρεθεί ο αχυράνθρωπος του Κασιδιάρη στη Βουλή. Άρα όσοι δεν το κάνουν. Στα λόγια. Άρα όσοι δεν το κάνουν. Κυρία Γιατί, συγγνώμη, απαγορεύεται το όνομα. Απαγορεύεται το κόμμα Κανελόπουλου. Λέτε κάτι άλλο. Λέτε πως όσοι δεν κάνουν την αντίστοιχη παρέμβαση με αυτή που έκανε ο κύριος Τσίπρας, είναι σαν να αφήνουν το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου να αλωνίσει προς και να. Εγώ δεν κάνω ερμηνείες για όλους. Δεν είναι αδάσιμο. Εγώ μιλώ πρωτογενώς και θετικά. Μάλιστα. Για το κόμμα μου. Μάλιστα. Και ερμηνεύω τον αρχηγό μου. Πάμε στην κυρία Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν μιλάω εγώ ούτε για την Νέα Δημοκρατία ούτε για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα κλείσει η κομμάτια μου. Κύριε Ζαχαριάδη, βάλτε και μια τελεία να μιλήσει λίγο για το ΠΑΣΟΚ. Δεν απαγορεύεται να κατέλθει στις εκλογές. Απολογούμενοι θα έπρεπε να είναι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι διαφήμισαν αυτό το κόμμα και τώρα κατεβαίνει κανονικά. Και όχι να ζητάτε εξηγήσει. Κυρία Γιαννακοπούλου, ελάτε, ελάτε. Ακούστε, γιατί εδώ πέρα πάρα πολλά ακούμε, αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, ήμασταν και είμαστε πάντα στην πρωτοπορία κατά της Χρυσής Αυγής, της εγκληματικής οργάνωσης του νεοναζισμού. Μάλιστα. Και αυτό δεν το λέμε απλά με παρόλες, γιατί πολλά λόγια και πολλή υποκρισία ακούγεται και υπάρχει απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Εμείς το κάνουμε με πράξεις. Απορώ λοιπόν, γιατί μας λέει τώρα για το εάν ο κύριος Ζαχαριάδης. Το ερώτημα το οποίο του έθεσα, για ποιο λόγο, αν υποτίθεται ενδιαφέρονται τόσο πολύ, για ποιο λόγο δεν κατέθεσαν μαζί με εμάς το υπόμνημα, προκειμένου να συμπεριληφθεί στα κόμματα αυτά τα ακροδεξιά και για το εάν. Έχουν πει επειδή δεν ψήφισαν την τροπολογία, λένε δεν είχε νόημα. Είναι απολύτως έκθετη, δεν σας διέκοψα, κύριε Ζαχαριάδη, Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι απολύτως εκτεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ναι, απέναντι στα ακροδεξιά μορφώματα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και νομοθετικό μπλόκο. Μάλιστα. Τελεία. Όχι απλά πολιτικό και νομοθετικό. Η τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα εσάς τι σας λέει? Δεν έκανε τίποτε για αυτό. Ωραία. Τώρα, είναι έκθετη όμως και η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει αφήσει τόσα χρόνια, τόσο καιρό, μέσα από τις φυλακές στα κάγκελα, ο κύριος Κασιδιάρης να κάνει δωρεάν μέσα από τα social media προεκλογική εκστρατεία, γιατί θυμήθηκε τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά στο παραπέντε, να φέρει τις τροπολογίες, τις οποίες τις έφερε και λάθος. Ευτυχώς που υπήρχε το ΠΑΣΟΚ και έκανε διορθώσεις τώρα. Ο κύριος Τσίπρας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο απεφάνθη, έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Δεν έγινε τίποτα παράτυπο και παράνομο. Αυτά λοιπόν, όλα ούτως ή άλλως. Χωρίς αυτό να βγαίνει πολιτικά. Περιμένετε όμως, περιμένετε. Γιατί να μιλήσω λίγο, να μπορέσω να μιλήσω τουλάχιστον το ένα δεύτερο του χρόνου. Να μιλήσει και η Νέα Δημοκρατία. Να μιλήσει και η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν μας έχετε πει όμως. Βεβαίως και να σας πω τώρα. Νομίζω ότι όλοι θα κριθούμε και θα κριθεί και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος, για να το θέσουμε και σε ένα συνολικό πλαίσιο για το τι είπε χθες, τι είπε πραγματικά ο άνθρωπος χθες. Προσπαθεί να το παίξει αντισυστημικός. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και προσπαθεί να πάρει την αντισυστημική ψήφο. Και ποιος προσπαθεί να πάρει την αντισυστημική ψήφο? Αυτός ο οποίος κυβέρνησε για 5 χρόνια, αγκαλιά με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, έχει αυτή τη στιγμή πάρει όλα τα ορφανά του κύριου Καμένου. Έχει πάρει βεβαίως και πολλά ορφανά του κύριου Καραμαλή. Αυτός ο οποίος λοιπόν έχει τσακίσει την ελληνική κοινωνία και τη μεσαία τάξη στη φορολογία, αυτός που έφερε τρίτο και αχρία στο μνημόνιο. Και προσπαθεί τώρα να το παίξει αντισυστημικός και να πάρει την αντισυστημική ψήφο. Όχι. Οι Έλληνες πολίτες δεν ξεχνούν, ξέρουν πάρα πολύ καλά και το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, βιώνουν στο πετσί τους
και το τι βιώνουν τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίθεση στους θεσμούς έχουμε και από τη Νέα Δημοκρατία τη δήθεν θεσμική του κύριου Μητσοτάκη, με τις υποκλοπές, με την επιθετικότητα απέναντι στις ανεξάρτητες αρχές. Αντίστοιχα ζητήματα και επί ΣΥΡΙΖΑ. Μην τα ξεχνάμε τους αρμούς της αρμούς. Μία ευθεία επίθεση απέναντι στη μεσαία τάξη. Ελάτε, κύριε Βουλή. Προσέξτε το εξής. Και κλείνουμε, ελάτε. Είμαστε μία μέρα μετά την ίσως πιο σκοτεινή στιγμή της φετινής προεκλογικής περίοδου. Σε τι αναφέρομαι? Αυτό το οποίο έγινε χτες. Την επανεμφάνιση του πολλακισμού σε όλο το μεγαλείο. Χιδαιότητα, φασίους ανοτροπία. Αφού για το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Δεν έχει υποθεί κουβέντα γι' αυτό. Για το ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται να εκφέρει άποψη μόνο όποιος συμφωνεί μαζί του. Είναι αδιανόητη η δήλωση χτες του Παύλου Πολάκη. Αδιανόητη. Και δεν καταδικάστηκε. Αδιανόητη. Και δεν, να είναι και δεν υπήρξε, και δεν υπήρξε κουβέντα. Δηλαδή, για το ΣΥΡΙΖΑ, όποιος συμφωνεί μαζί του, μια χαρά. Άμα δεν συμφωνείς μαζί του. Αυτό είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Είναι η πιο σκοτεινή στιγμή, κατά τη γνώμη μου, της προεκλογικής αυτής περίοδου. Και το λέω, γιατί. Γιατί είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Είμαστε πρώτων εκλογών και πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο μία ρεαλιστική πρόταση για κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε αρχικά για κυβέρνηση ηττημένων. Μίλησε για κυβέρνηση ανοχής, μίλησε για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αδυνατή να συγκροτήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί βγαίνει και λέει: θα συμμαχήσω με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη λέει: εγώ δεν δέχομαι τσίπρα πρωθυπουργό. Αδιέξοδο. Δεν ανοίγεται θέμα να βλέπετε. Άρα αυτή τη στιγμή η μόνη ρεαλιστική. Η πρόταση διακυβέρνηση είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει ρεαλιστική, αλλά ζωνική πρόταση διακυβέρνηση. Στο βόρειο τομέα, η κυρία Κεραμέως. Για να κάνετε το επιτελικό κράτος. Στο βόρειο τομέα και ο κύριος Ζαχαριάδης. Δυτικά πάντα η κυρία Γιαννακοπούλου. Θέλουμε οπωσδήποτε στη Βουλή την Άντια. Εγώ με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ζαχαριάδης. Βέβαια. Καλημέρα και στους τρεις, να είστε καλά. Χωρίς καμία προοπτική συνύπαρξη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.